συναγερμό στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου λίγα λεπτά πριν τις 5 το απόγευμα, όταν εκδηλώνεται φωτιά σε κέντρο ανακυκλώσιμων υλικών. Πολύ γρήγορα οι φλόγες επεκτείνονται και απειλούν ακόμα και κτίρια που βρίσκονται πολύ κοντά στο επίκεντρο της πυρκαγιάς. Η πυροσβεστική υπηρεσία με δεκάδες άνδρες και αυτοκίνητα περικυκλώνουν το σημείο και ξεκινούν τη μάχη της κατάσβεσης. Και ξέσπασε φωτιά και δεν ξέρουμε το λόγο που προήλθε. Τι ώρα έγινε αυτό? Γύρω στις 5 η ώρα, 5 και 10. Σε άκουσα να λες ότι έκανε ένα μπαμ, έκανε κάτι. Ναι, έκανε ένα μπαμ και είδαμε ένα μεγάλο καπνό και από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε. Εσείς είστε εργαζόμενος σε αυτή την εταιρεία? Όχι, όχι, εγώ είμαι στην κυρία Κοκάλη. Δίπλα. Ναι, απλά είμαστε για λόγο επιφυλακής είμαστε κοντά. Τα λεπτά περνούν δραματικά. Η μάχη των πυροσβεστών είναι μεγάλη καθώς η πυρκαγιά επεκτείνεται και λόγω της ευαισθησίας στη βιομηχανική περιοχή του Ηρακλείου η επιφυλακή χτυπά στο κόκκινο. Την ίδια ώρα οι εκρήξεις είναι δεκάδες, ενώ η πυρκαγιά είναι ορατή από πολλά σημεία της πόλης του Ηρακλείου. Πράγματι άλλο ένα δύσκολο, επικίνδυνο περιστατικό εδώ στη βιομηχανική περιοχή, για άλλη μια φορά. Δύσκολο και επικίνδυνο γιατί έχουμε μια επιχείρηση που γειτνιάζει με πάρα πολλές άλλες επιχειρήσεις και μάλιστα μία από αυτές τις επιχειρήσεις έχει βιοαέριο, άρα λοιπόν καταλαβαίνετε την επικινδυνότητά του. Ξεπερνώντας τον ίδιο τους τον εαυτό, οι πυροσβέστες δίνουν μάχη για να μπουν στην καρδιά της εστίας και να καταφέρουν να την κατασβέσουν. Τα έφλεκτα υλικά αλλά και η γυτνίαση με άλλα χτίρια είναι αυτά που προκαλούν την ανησυχία. Πολύ γρήγορα στο σημείο φταίνουν υδροφόρες ιδιωτών αλλά και υδροφόρες από το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Λίγα λεπτά πριν από τις 7, δύο περίπου ώρες από την έναρξη της πυρκαγιάς, είναι η εικόνα αυτή που επικρατεί στο κέντρο συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών που τυλίχθηκε στις φλόγες. Σε λιγότερο από 2 ώρες οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγάλη πυρκαγιά που απείλησε τις επιχειρήσεις που γειτνιάζουν με τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Έχουμε διασφαλίσει και δεν έχουμε επέκταση πυρκαγιάς. Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και με την βοήθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού περιφέρεια Δήμος, με υδροφόρες, με τσαπάκια, με μεγάλη κινητοποίηση της υπηρεσίας μας 15 οχημάτων που έφτασαν άμεσα στο Σιβάν, 60 άντρες, έχουμε καταφέρει και έχουμε οριοθετήσει την πυρκαγιά στο χώρο ανακύκλωσης των οχημάτων, χωρίς να επεκταθεί και να έχουμε ζημιά σε κανένα παρακείμενο εργοστάσιο. Υπήρξε έντονη και άμεση η παρέμβαση στο χώρο, εδώ στον Άβιο χώρο που επεξεργάζονται τα ανακυκλώσιμα υλικά. Θεωρώ ότι έγινε μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια, αφενός μεν για να περιοριστεί η φωτιά, αλλά και περισσότερο να μην επεκταθεί στα γειτονικά κτίρια. Η επιφυλακή στο σημείο θα διατηρηθεί υπό το φόβο αναζωπήρωσης, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιτηρούν και να παρακολουθούν την εξέλιξη της πυρκαγιάς στις μικρές εστίες του εσωτερικού χώρου. Κάθε περίπτωση όμως θα ήθελα να επισημάνω για ακόμα μία φορά τις αδειοδοτήσεις που δίνονται για να φιλοξενηθούν επιχειρήσεις και σε ειδικούς χώρους οι οποίοι γυκνιάζουν με επικίνδυνες βάση περιπτώσει επιχειρήσεις, όπως είπατε το προηγουμένως στο βιοαέριο. Θα ήθελα λοιπόν να σταθούμε σε αυτό το συγκεκριμένο και σοβαρό θέμα και να το δούμε από εδώ και στο εξής, διότι όπως αναφέρθηκε και από υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας, κινδύνευσε όντως η ευρύτερη περιοχή. Εκρήξεις υπήρχαν, συλλέξαμε πληροφορίες γρήγορα, ήταν τα γεώμενα υλικά που υπήρχαν, ήταν επικίνδυνα, διασφαλίσαμε την ζωή του διασώστη που επιχειρούσε του πυροσβέστη, πηγήσαμε με ασφάλεια, θέσαμε υπό έλεγχο, εκρήξεις ακούγονται και από τα λάστιχα αυτοκινήτων.